Απίστευτη ανακοίνωση. 13 και 14 αυτού του μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο, θα βρίσκομαι στο Gameathlon. Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία, πάτα το πρώτο link που θα βρεις στο description. Και νομίζω και στα σχόλια παίζω, το έχω αφήσει σε comment. Οπότε πάτα το link και δες ακριβώς πότε να έρθεις για να με δεις. Προφανώς πρέπει να έρθεις να με δεις. Τα λέμε εκεί. Γιατί ο Μπάρ είναι έτσι. Ο Μπάρι είναι έφαγε. Δεν ξέρω γιατί πέφτει τόσο αστείο κάθε φορά. Ο Μπάρι έφαγε τόσο boost που πέθανε και εγώ νιώθω έτσι να στύψει. Μαλάκα, και εγώ με τον Μπάρι απλώ είμαστε σε φάση. Τι έγινε, ρε μαλάκα, πέθανε. Η φάση ποια είναι, ότι με αυτό τώρα που έγινε παίζει έχω και μάθει να κάνουμε ακριβώ το ίδιο edit. Και εγώ το ίδιο είναι zoom από το ένα στο άλλο, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ο Μπάρι έφαγε τόσο boost που πέθανε και εγώ νιώθω έτσι να στύψει. Μαλάκα, και εγώ με τον Μπάρι απλώ είμαστε σε φάση. Τι έγινε, ρε μαλάκα, πέθανε. Σιγά με ποιος ζωγραφίζει. Εσύ αφαιρείς. Εσύ ζωγραφίζεις. Άμα το περίμενε μισό. Γραμμή. Πάνε γραμμή. Έλα. Να το. Το έχουμε. Το έχουμε. Πασόκ. Τζακ. Η ζωγραφική σου είναι απέσια. Και θα πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα. Η ζωγραφική σου είναι λίγο χειρότερη από το edit σου. Το βρήκα. Όχι. Το βρήκα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Τι είναι αυτό. Ο Τζακ το ζωγράφισε καλά τελικά. Έλα ρε μαλάκα. Το έγραψα ρε μαλάκα. Το έγραψα. Βρήκε. Βλεφαρίδα. Πώς είναι βλεφαρίδα αυτό. Τι λες πως δεν είναι βλεφαρίδα. Αυτό ήταν σε το φαράκι του Χέλμ που έτρεχε όλος με τη βόμβα να το σκάσει. Ο Μάφης ζωγραφίζει καλά. Δύο λέξεις καλά τα... Κόκκινο. Περίμενε. Πορτοκάλι. Πατάτα. Μπαρμπούνι, τι είναι αυτό. Είναι φαγόσιμο ρε μαλάκες. Μπισκότονερ. Μαλάκες. Μα το έγραψε και δεν είναι το μπισκότο. Ναι, και εγώ το έγραψα. Α, και στα αγγλικά, στα αγγλικά. Οκ, στα αγγλικά είναι. Γράψτε κούκι, αλλά στα ελληνικά. Κούκι, κούκι, γράψτε κούκι. Το βρήκατε, εντάξει, έλα, που το έβγαλε. Μπράβο. Εγώ το έγραψα και δεν μου το έχει βγάλει. Λάθος πάρει. Παιδιά, ετοιμαστείτε για τις καταπληκτικές μου γνώσεις στη ζωγραφική. Θάλασσα. Θάλασσα πράσινο, θερμαϊκός είναι. Και αυτό το πράγμα έχει ένα εδώ. Ναι! Μπράβο και... ρε Πάρη! Πάρης απίστευτος! Και... αγαπάω! Και είναι εδώ πέρα, είναι εδώ πέρα αυτός, ρίχνει αυτό. Αυτό, το πόδι ας πούμε, τι είναι ρε Πάρη? Ποδόσφαιρο βρε Αθερίνα μου. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι ένας τύπος παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, παραμένει ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό, χλαμίδια, τι είναι αυτό. Άτομα υδρογόντου. Χλαμίδια είναι όντως, δεν είναι στα φύλλα. Γιατί βγάζει χλαμίδι το χλαμίδι. Είναι στα αγγλικά η λέξη αλλά γκρίκλεις. Blueberry. Μπράβο. Ωραία, με λέγαμε blueberry. Κεφαλικό ήταν. Λοιπόν, Μάγκες, αυτό όποιος δεν το βρει είναι ηλίθιος. Αυτό τι είναι, top 10 βίντεο, όποιος δεν το βρει είναι ηλίθιος. Το βρήκα, μπράβο Μπέζης, απίστευτος, αγαπάμε. Ο Ρέμπελος γραφίζει. Γιατί είναι τρία γράμματα. Πολυκατοικία, ρε μαλάκα, Μπέζης, την πολυκατοικία. Φλάτ. Σου γραφίζει ρε μαλάκα, τι είναι αυτό. Τι, σπίτι δεν είναι. Και τελειώκει σου. Ω, το βρήκα. Τι είναι ρε μαλάκες. Δώστε σημασία στο βελάκι ρε, καλά. Πρέπει να σκεφτείτε έξω. Ρε μαλάκες, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, έξω. Ο χειρότερος είμαι εγώ που γράφω έξω πρώτα και δεν είδα ότι είχε τρία γράμματα. Δεν το είδα καν εκείνο. Κοιμάστε τώρα μαλάκες για κάτι πολύ καλό. Τι είναι αυτό τώρα, ρε παιδιά, τι είναι αυτή η κόκκινη γραμμή. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τι είναι αυτό! Με κάνει να γελάρω, μαλάκα. Στο προηγούμενο session ο Τζακ ξεκινούσε από σπασμένα κόκκινα. Το βρήκα! Μαλάκα, το βρήκα! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Είναι κόκκινο, κάτι που το βάζουμε σε σαλάτα. Τι βάζεις σε σαλάτα! Να φανάκι, ποιος βάζει σε σαλάτα! Λοιπόν, θα κάνω ό,τι έκανε ο Τζακ, ωραία. Έτοιμο. Όχι. Τι λέγατε άλλο. Μπράβο! Εγώ το βρήκα με τη μέρα γιατί έτσι τη σκέφτομαι, παιδιά. Τι άλλο λέτε! Έλα ρε μαλάκα, τι για να πανάρει, πάλι σαλάτα μπαίνει. Το γράψατε πριν. Μπράβο. Legit, κοιτάω πιο πάνω. Όχι! Α! Η ζωή μου έχει νόημα πλέον, μαλάκι. Η ζωή μου έχει νόημα. Απλά εσείς εδώ έχετε τσιμπουκωθεί τόσο πολύ που ξέρετε ένα στον άλλο, μαλάκι. Παιδιά! Σε όλα πρέπει να υπάρχει το γρασίδι, ρε μαλάκα μέσα. Πάρισε ο γραφίζει Ρέμπραντ. Το βρήκα! Θα κάνω και. Τι βρήκε! Μαλάκα, πάρισε τέλειο! Και εδώ πέρα παίζει Fortnite εσύ. Ρε πέλε σοβαρά τώρα, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Α, έπρεπε να το γράψω, ε. Τι! Τι εννοεί! Τι εννοεί, άρχισε να το γράψει. Τι είναι αυτό. Περίμενε. Περίμενε. Τόμα. Τι! Θα το φτιάξω γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ρε.
Το βρήκα! Μπράβο! Είναι το ψευδόνυμο του Πάρη. Θέλω να σας δείξω το superior skills μου στη ζωγραφική. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Άντε μπράβο ρε. Είναι easy αυτό ρε. Μαλάκες πάλι καλά παίζει ο Rebel. Έλα έλα. Πρώτος. Έλα εντάξει. Ο Τζάκι δεν έγραψε μπάνα ρε μαλάκα. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Είστε έτοιμοι. Θα γίνω Πάρης. Τι να φταίγαμε. Έχει τη φίλερ, τι κάνει μωρέ. Ξέρουμε, δεν έχω τελειώσει. Κάνει το background ακόμα έτσι. Μαλάκα μπορείς να το κάνεις με ένα κλικ αυτό. Μπορούσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αλλά τσέκανε αυτό. Τι είναι αυτό. Έχει να κάνει με τον ήλιο. Ναι. Πήλιος. Το βρήκα! Πρωινό! Μαλάκα, αν έρχονται το πρωινό μου έτσι, όπω κύπαρα! Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε μέσα σε ένα δωμάτιο. Πέρα έχει τις καρεκλίτσες του, έχει το τραπέζι του, ρε παιδί μου. Δεν έχει παράθυρα, οπότε χρειάζεται αυτό εδώ πέρα για να. Α, εντάξει, έλα. Ωραία, μπράβο. Εντάξει, πάρε, διάλεξε η λέξη, ρε. Α, όχι, δεν θα γίνω ρατσιστής. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν σκεφτείτε το ίδιο, ρε μαλάκα. Είστε κοντά! Είστε κοντά! Εντάξει, τώρα δεν κατάλαβα. Αλλιώς. Κέρδισα! Σας γάμισα! Παιδιά! Ποιος συμπληρώνει όμως την τρίτη.